Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Για να αναδείξουμε ένα θέμα το οποίο επισημάνατε και με μια επιστολή σας προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπουργείο Μεταφορών και αφορά μια ενδεχόμενη υγειονομική, δεν θα πω υγειονομική βόμβα, αλλά ένα ενδεχόμενο σοβαρό υγειονομικό κίνδυνο που κυοφορείται στις τάξεις των οδηγών διεθνών μεταφορών κατά τη μετάβασή τους στο εξωτερικό. Ναι, έτσι. Βόμβα, δεν μπορούμε να το πούμε βόμβα, αλλά ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα ενδεχομένως να υπάρχει. Είναι αυτό εδώ που έχουμε αναφέρει. Που έχει αναφέρει. Θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι δεχτήκαμε καταγγελίες προφορικές από συναδέλφους που ταξιδεύουν στην Αδριατική με τα καράβια και ελληνικών και ξένων συμφερόντων. Μάλιστα. Οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν ότι παρόλα τα μέτρα που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη για τον κορονοϊό, στα καράβια αυτά δεν τηρούνται, σε ορισμένα. Δηλαδή, όπως γνωρίζετε, ένα καράβι των 200 θέσεων περίπου φορτηγών διαθέτουν περίπου στις 40 με 60 καμπίνες. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, μέσα σε αυτούς τους οδηγούς υπάρχουν και τουρίστες. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει υπάρχουν και επιβάτες. Σωστό. Οπότε, εντάξει, μειωμένη φαντάζομαι αυτή την περίοδο σε σχέση με το παρελθόν. Δραματικά μειωμένη. Ναι. Ως επιτοπλίστων, λογικά είστε μόνοι σας. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ορισμένοι. Όχι, αυτό το λέω μόνο και μόνο για να καταλάβετε ότι οι 40 ή 50 ή 60 το δεν είναι αποκλειστική καμπίνες, χρήση των οδηγών. Δεν είναι όλες για τους οδηγούς. Έτσι ακριβώς. Ναι. Οπότε φυσικό είναι να στριμώχνονται στις καμπίνες περίπου 4 άτομα. Μάλιστα. 4 άτομα. Σε τι απόσταση λοιπόν, 4 άτομα σε μια καμπίνα? Κοιτάξτε, μια καμπίνα στα καράβια είναι περίπου στα 5 με 6 τετραγωνικά. Έχει 4 κρεβάτια, τετράκλινες. Κουκέτες. Λοιπόν, τα κρεβάτια, η απόσταση μεταξύ των κρεβατιών είναι μισό μέτρο, ούτε ένα μέτρο. Ένα μέτρο να είναι με το ζόρι, ναι. Ναι. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν κοιμάται κάποιος δεν μπορεί να κοιμηθεί και με τη μάσκα, ό,τι μέτρα προστασίας και να λάβεις. Ναι. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να υπάρξει μετάδοση. Δηλαδή, μέσα στο χώρο του καραβιού, στον εξωτερικό χώρο ή στο κατάστρωμα που λέμε ή σε διάφορους χώρους, στα εστιατόρια και στα μπαρ και όλα αυτά, εντάξει, εκεί μπορείς να φοράς τη μάσκα σου, να έχεις την πρόληψη που πρέπει να υπάρχει, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί όταν είσαι μέσα σε μια καμπίνα 4 άτομα και να κοιμάσαι. Και για να προλάβουμε κάποιες ερωτήσεις που μπορεί να δημιουργούνται απορίες στους ακροατές, να πούμε ότι από τη στιγμή που μπαίνει το φορτηγό μέσα στο γκαράζ του καραβιού, έτσι, απαγορεύεται να παραμείνετε, δηλαδή να πει κάποιος ότι και γιατί δεν κοιμάστε στο αυτοκίνητο, ας πούμε. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Απαγορεύεται. Από τον νόμο ρητά. Μπράβο, ρητά, πρέπει να ανεβείτε απάνω. Και δεν είναι. Απαγορεύεται η διαμονή στο φορτηγό. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερο το κρατούμενο, δεν είναι να πει κάποιος ότι εντάξει είναι 10-12 ώρες ταξίδι, θα μείνω ξύπνιος, γιατί άμα δεν κοιμηθείτε και αυτές τις ώρες, θα προκαλέσετε ατύχημα στον δρόμο, παρακάτω. Το καράβι για τον οδηγό είναι η ξεκούραση. Είναι ο ύπνος, είναι το ξενοδοχείο, ότι είναι πώς καταλαβαίνετε. Θα κάνει το μπάνιο του, θα κοιμηθεί. Μετά από πολύ ώρα ταξίδι που έρχεσαι από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης. Και πολύ ώρα ταξίδι που θα ακολουθήσει. Ναι, πολύ ημέρο θα έλεγα, όχι πολύ ώρα. Πολύ σωστό. Λοιπόν, ναι, το καράβι είναι ο χώρος ο οποίος ξεκουράζει. Rapid test σας κάνει. Τα είπαμε όλα αυτά για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μπορείτε να το αποφύγετε να πάτε στην καμπίνα. Δεν μπορείτε να το αποφύγετε να πάτε στην καμπίνα. Δεν θα έπρεπε όμως κατά την είσοδο, επειδή όπως ακούμε σε μία καμπίνα μένουν 3-4 άτομα, δεν θα έπρεπε κατά την είσοδο στο πλοίο να γίνεται έστω ένα rapid test και μετά να ξεκινούν οι επιβάτες. Αυτό αφορά τη χώρα που επιβιβάζεσαι. Παράδειγμα την Ιταλία. Η Ιταλία δεν έχει αυτή τη στιγμή κάποιον έλεγχο. Ναι. Τη χώρα ή την εταιρεία, εν πάση περιπτώσει, που έχει το καράβι. Την βλέπω εταιρεία. Ναι, όχι, δεν υποχρεούται να το κάνει αυτό. Δεν υποχρεούται, εκτός αν το έχει η χώρα. Η Ελλάδα όμως το έχει. Κατά την είσοδο μόνο, όχι κατά την έξοδο. Ναι. Κατά την είσοδο έχει αυτό το τεστ. Δηλαδή, όταν έχετε ολοκληρώσει το ταξίδι και επιστρέφετε στην είσοδο στα ελληνικά λιμάνια, σας κάνουν τεστ. Στην Ιγουμενίτσα. Ναι, δύο είναι τα λιμάνια μας. Ούτως ή άλλως είναι η Πάτρα και η Ιγουμενίτσα. Ωραία. Τα λιμάνια υποδοχής. Σε αυτά τα λιμάνια, κατά την έξοδο από το λιμάνι, κατά την έξοδο από το καράβι, μάλλον, γίνεται αυτός ο. Έχουν βρεθεί μέχρι τώρα ή υπήρξαν περιπτώσεις που έχουν βρεθεί συναδελφοί σας θετικοί? Δεν μας ανακοινώνουν. Όχι, δεν μας ανακοινώνουν. Ξέρετε τι. Λέω, μήπως το. Από στόμα σε στόμα, από την πληροφόρηση που έχετε μέσα από τα σωματεία. Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι για.
θετικό. Αυτό μπορεί και να έχει συμβεί, αλλά να μην το γνωρίζω εγώ προσωπικά. Μάλιστα. Ναι. Αυτό δεν μειώνει τον κίνδυνο. Δεν μπορώ να έχω και επικοινωνία με όλου αυτού του οδηγού. Είναι και ξένοι μέσα, είναι και πολύ διάφοροι. Σωστό. Μα θα έπρεπε να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρωτόκολλο που να λέει πριν μπει στο πλοίο. Υπάρχει. Ναι. Όχι, 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 όχι. Δεν υπάρχει. Το άλλο θα έλεγα. Υπάρχει ηλεκτρονική φόρμα που συμπληρώνουμε στο Travel.gov. Είναι μια ηλεκτρονική φόρμα που συμπληρώνεται υποχρεωτικά. Αλλιώς δεν επιβιβάζεσαι στο καράβι. Ναι. Από την Ιταλία μεριά. Και τι βάζετε σε αυτή τη φόρμα? Σε αυτή τη φόρμα συμπληρώνεις όλα τα στοιχεία. Την ηλικία σου, το τηλέφωνό σου, που διαμένεις, που ήσουν τις τελευταίες 14 ημέρες. Όλα αυτά τα συμπληρώνεις. Και σου έρχεται επιστροφή στο email ένα barcode, ένα, ναι, τέλος πάντων μια άλλη φόρμα η οποία έχει τα στοιχεία σου, και βάσει σε αυτή την φόρμα σου απαντάνε, εφόσον γίνει το τεστ στα ελληνικά λιμάνια πάλι λέω, λοιπόν, πάνω σε αυτή τη φόρμα έχουν τα στοιχεία σου και σε ειδοποιούν αν το τεστ που έχεις κάνει κατά την έξοδο από το καράβι, σε ειδοποιούν αν βρέθηκες θετικός ή αρνητικός. Μισό λεπτά, και το τεστ. Το τεστ κατά την έξοδο από το καράβι το κάνετε, ξαναλέω, αναχωρώντας για Ιταλία ή επιστρέφοντας για Ελλάδα? Όχι, επιστρέφοντας στην Ελλάδα. Στο ελληνικό λιμάνι. Μάλιστα. Λοιπόν, και εδώ τίθεται το ερώτημα. Εάν, παράδειγμα, εγώ έχω κολλήσει κάτι, ενδεχομένως, μέσα στο καράβι, στις επόμενες 10 ώρες, 12 ή 5, 6, παράδειγμα λέμε τώρα, θα μπορέσει να το εντοπίσει αυτό το τεστ? Εγώ πιστεύω πως όχι. Νομίζω, έχω την εντύπωση ότι αυτό φαίνεται μετά από 2 ημέρες. Ώστε να γίνει και η απόαση, δηλαδή, του. Ενδεχομένως να το έχω μεταδώσει κιόλας εγώ, δηλαδή, γιατί σε λίγες ώρες θα έρθω σε επαφή, θα πάω στο σπίτι μου με γνωστούς ή κάποιον θα έχω συναντήσει, ενδεχομένως να το έχω μεταδώσει. Σωστό. Και άρα, το γεγονός ότι γίνεται τεστ στην έξοδο, κατά την έξοδό σας από το καράβι εδώ στην Ελλάδα, μπορεί να αποτελεί ένα μέτρο προστασίας του κοινωνικού συνόλου από ό,τι ενδεχομένως μπορεί να έχετε κολλήσει κατά, κατά το δικό σας ταξίδι και το φαίνετε στην Ελλάδα, αλλά δεν προστατεύει εσάς από τον κίνδυνο που διατρέχετε όταν είστε στις συνθήκες αυτές. Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα δεν προστατεύει τον ίδιο τον οδηγό. Ναι. Και κατά δεύτερο, αν εγώ την ώρα που θα έχω μάθει αν είμαι θετικός ή αρνητικός, ήδη να το έχω μεταδώσει. Να πούμε τώρα και το θέμα που πονάει πολύ. Το θέμα που πονάει πολύ είναι ότι θα μπορούσατε να είστε ένας σε κάθε καμπίνα. Βεβαίως. Γιατί δεν είστε όμως? Για να σας πω, σε ορισμένα λιμάνια, όπως είναι της Αγκώνας, ας το πω έτσι, έχει μεγαλύτερα καράβια. Εκεί πέρα, και ρώτησε μερικούς συναδέλφους, όντως τους βάζουν έναν-ένα στις καμπίνες. Ναι. Είναι τα καράβια τέτοια. Σε άλλα λιμάνια, όπως είναι του Πρίντιζη και του Μπάρι, λοιπόν, εκεί είναι μικρότερα τα καράβια, σε καμπίνες εννοώ. Λοιπόν, όχι σε χώρο φορτηγό, σε καμπίνες. Οπότε και αναγκαστικά, θέλοντας και μη, βάζουν τους οδηγούς 4-4 στην καμπίνα. Ναι. Αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Αυτό συμβαίνει, φαντάζομαι, γιατί ενώ στην Αγκώνα τα καράβια είναι μεγάλα και εξυπηρετούν το σύνολο των φορτηγών που περιμένουν να μπουν μέσα, αλλά υπάρχει και η διαθεσιμότητα σε καμπίνες, ώστε να είστε ένας σε κάθε καμπίνα. Ναι. Έτσι, ναι. Δεν είναι ότι έχει αποφασίσει κάποιος και πει ότι δεν θα πάρω περισσότερα φορτηγά. Όλα τα φορτηγά μπαίνουν μέσα. Απλώς είναι πολύ μεγάλα τα καράβια και είναι και πολύ μεγάλος ο αριθμός των καμπινών που χρησιμοποιείται. Έτσι ακριβώς. Τα καράβια της Αγκώνας είναι, σε παράδειγμα, έχουν 200 καμπίνες ή ξέρω εγώ 250. Δεν είναι ανάλογα. Ότι πήρε κάποιος την απόφαση και είπε θα κόψω φορτίο και θα πάρω μέτρα ασφαλείας και θα είναι όλοι σε μία καμπίνα, ένας σε κάθε καμπίνα. Όχι, ναι. Κοιτάξτε, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα, γίνεται. Ναι. Εφόσον δεν υπάρχει, θέλοντας και μη, τους βάζουν. Μάλιστα. Στα μικρότερα λοιπόν καράβια στα άλλα λιμάνια, 4 σε κάθε καμπίνα. Γιατί? Για αυτό μιλάμε, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Διότι... Ο λόγος είναι ότι. Ναι. Ναι. Πείτε τον εσείς. Όχι, ο λόγος είναι, κοιτάξτε, καθαρά οικονομικός. Γιατί όταν ένα καράβι παίρνει 200 φορτηγά και διαθέτει 40-50 καμπίνες. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι δεν θα μπορεί να ταξιδέψει ένα καράβι με το... Με 50 φορτηγά, χάνουν λεφτά. Έτσι, με 50 φορτηγά, φυσικά, είναι θέμα χρημάτων. Εμείς ζητάμε από την πολιτεία να λάβει άμεσα μέτρα, δεν ξέρω πώς θα λύθει αυτό το θέμα. Καλά, είναι και ενδεχομένως είναι και διεθνές το ζήτημα. Ναι, φυσικά, ναι. Ναι, βέβαια, γιατί εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα δώσουμε τη λύση. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τους αυτούς μας πρώτα απ' όλα και στη συνέχεια και τους υπόλοιπους
συναδέλφους. Μα και γι' αυτό λέμε ότι θα έπρεπε να υπάρξει ένα πρωτόκολλο σε διεθνές επίπεδο, τουλάχιστον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, για αυτά τα ταξίδια που γίνονται. Εσείς στείλατε επιστολή, πήρατε απάντηση, λάβατε κάποια απάντηση. Δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση, τη στείλαμε χθες. Ναι. Το έχουμε στείλει στην πολιτική προστασία. Ναι. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Μεταφορών. Και να πούμε ότι είστε λοιπόν τρία σωματεία τα οποία προβαίνετε σε συγκεκριμένη ενέργεια. Ναι, τρία σωματεία είμαστε. Παρόλο που εγώ είμαι και μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Αυτοκινηστών Ελλάδος. Μάλιστα. Δεν έχει γίνει κάποια κίνηση. Mm-hmm. Δεν ξέρω το γιατί. Εγώ το έχω προωθήσει εκεί που πρέπει να το προωθήσω. Περιμένω μια άμεση απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο. Να λυθεί αυτό το θέμα και είναι άμεσο. Να είναι πούμε άμεσο ότι είστε το σωματείο το δικό σας, του νομού Πιερίας η Ακρόπολη. Ναι, στον, η Ακρόπολη είναι ο Αγώνας Νοτιού Ελλάδος και το σωματείο φορτηγών δημοσίας χρήσεως νομού Αττικής. Τα τρία σωματεία τα οποία έχετε κινηθεί με τη συγκεκριμένη επισήμανση, την καταγγελία. Την επιστολή, ναι, καταγγελία, επισήμανση, όπως θέλετε πείτε το. Περιμένουμε άμεση απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο να δοθεί μια λύση, τουλάχιστον εκεί που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το οποίο το θεωρούμε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Mm-hmm. Και αναμένουμε. Κύριε Κουτσιόγλου, ναι, παρακαλώ. Αυτό δεν έγινε μία φορά χθες. Καλά, προφανώς. Αυτό γίνεται κάθε ημέρα από δύο συγκεκριμένα λιμάνια. Υπολογίστε ότι είναι δύο αναχωρήσεις καθημερινώς. Μάλιστα. Άρα και τις μέρες της πανδημίας, εκεί που όλη η χώρα ήταν σε σκληρό lockdown. Συνεχίζονταν βεβαίως. Αυτό. Βεβαίως. Αυτό γίνεται μόνο στην Αδριατική, μόνο στα δρομολόγια της Αδριατικής. Ναι, δεν έχουμε κάπου αλλού. Λέω, μήπως μετά δεν υπάρχουν συναδελφοί σας που πάνε Κρήτη, ξέρω εγώ, ή που πάνε προς Κύπρο, ξέρω εγώ. Για τα εσωτερικά λιμάνια δεν το γνωρίζω, ναι, να σας πω την αλήθεια. Mm-hmm. Τι ακριβώς γίνεται για την Κρήτη, για τα άλλα νησιά. Mm-hmm. Ναι. Αυτό δεν το γνωρίζω πώς ακριβώς γίνεται η... Μάλιστα. Αλλά εκεί πέρα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα όσον αφορά ότι εντάξει και η Κρήτη, ας πούμε, από ό,τι γνωρίζω είναι γύρω στις 9-10 ώρες είναι, ναι, το ταξίδι. Ναι. Δεν γνωρίζω αν εκεί προφανώς πολλοί δεν παίρνουν και καμπίνα. Πιστεύω, ναι, ότι δεν παίρνουν καμπίνα. Ναι. Δεν ξέρω κιόλας αν δικαιούνται ή δεν δικαιούνται, δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Εγώ γνωρίζω ό,τι αφορά την Ιταλία. Την Ιταλία, μια χώρα η οποία πέρασε πάρα πολύ δύσκολα με τον κορονοϊό. Είχαμε πάρα πολλά κρούσματα. Το θέμα είναι ιταλικό ή ελληνικό? Το πρόβλημα είναι ιταλικό, κυρίως ή ελληνικό? Κοιτάξτε, από ό,τι γνωρίζω, η κάθε χώρα παίρνει τα μέτρα της. Ναι. Τώρα, αν οι Ιταλοί δεν τα έχουν πάρει αυτά τα μέτρα, ούτε δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι. Μιλάμε για ιταλικές εταιρείες ως επιτοπλίστων, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, εδώ τώρα στην Αδριατική δραστηριοποιούνται δύο εταιρείες. Μάλιστα. Η μία είναι ιταλικό συμφέρον και η άλλη είναι ελληνικό συμφέρον. Μάλιστα. Αυτό το γνωρίζουν όλοι, δεν είναι κάτι κρυφό. Ναι. Ούτως ή άλλως. Οπότε τώρα αφορά εν πάση περιπτώσει γενικά τα δρομολόγια στην Αδριατική, ναι, και πρέπει να λαμβάνονται μέτρα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Έτσι ακριβώς. Η κάθε χώρα νομίζω ότι πρέπει, ναι, να προστατέψει τα δικά της, να το πω. Πόσοι εργαζόμενοι, πόσοι οδηγοί είστε κατά μέσο όρο καθημερινά που διακινείστε με αυτά τα δρομολόγια? Να υπολογίσω 4 καράβια ημερησίως από τα λιμάνια της Ιταλίας, περίπου 4 καράβια κάθε μέρα. Άμα υπολογίσετε από 200 οδηγούς, 800 συνάδελφοι περίπου. Μάλιστα. Έρχονται και 800 πηγαίνουν. 800 πηγαίνουν και άλλοι 800 έρχονται. 1600. Έτσι είναι ένα μέσο όρος τώρα, έτσι δεν είναι ακριβές. Άρα αυτό, ναι, 1600 οδηγοί, εκ των οποίων τι ποσοστό είναι Έλληνες? Ένα 80% πιστεύω ότι είναι. Ένα 80% Έλληνες. Και οι υπόλοιποι είναι οδηγοί. Αλλοδαποί από άλλες χώρες, από διεθνείς εταιρείες. Προσέξτε τώρα, που περνάνε τρανζίτ τη χώρα μας. Mm-hmm. Είναι Τούρκοι που έρχονται μέσω Ελλάδος για να ταξιδέψουν προς τις ευρωπαϊκές χώρες, είτε Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία. Mm-hmm. Έτσι, είναι Βούλγαροι, είναι Ρουμάνοι, είναι οτιδήποτε. Mm-hmm. Είναι Πολωνοί, είναι διάφοροι από όλη την Ευρώπη. Είναι. Έτσι. Και να είστε τώρα μέσα σε ένα χώρο 6 τετραγωνικών με κάποιον άνθρωπο που δεν ξέρει από πού. Και αυτοί το ίδιο θα λένε. Και αυτοί το ίδιο θα λένε. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι το ίδιο θα λένε. Τον ίδιο κίνδυνο διατρέχουν όλοι. Είτε είναι Ρουμάνοι, είτε Βούλγαροι, είτε Έλληνες, είτε Τούρκοι. Ναι. Άλλο τώρα, κοιτάξτε να δείτε, οι ναυτιλιακές λένε, εμείς λαμβάνουμε όλα τα μέτρα προστασίας. Ναι. Όσο αφορά όμως τους εξωτερικούς χώρους. Ναι. Έτσι, αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Ότι εντάξει, το να έχεις μια απόσταση μέσα στο κατάστρωμα ή στα μπαρ που είπαμε, εντάξει, ωραία.
Αλλά μέσα στην καμπίνα πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πώς το επιτρέπουν να συμβαίνει αυτό? Πώς το επιτρέπουν? Mm-hmm. Δηλαδή θα πρέπει για μένα προσωπικά, δηλαδή, το λέω έτσι, ότι θα πρέπει τώρα άμεσα να πάρει. Και έρχεται η εταιρεία. Το Υπουργείο. Ναι. Ναι, να πάρει μέτρα το Υπουργείο και να πει τέλος, ένας άνθρωπος σε κάθε καμπίνα. Μάλιστα. Αυτό θέλουμε να προστατέψουμε την υγεία μας. Και έρχεται λοιπόν το Υπουργείο και το λέει αυτό. Είπε μάλλον έρχεται η εταιρεία και λέει μην πάρεις καμπίνα, ρε αδερφέ. Όχι, συγγνώμη, αυτό δεν γίνεται. Πού θα κοιμηθεί ο άνθρωπος στον καναπέ, στην καρέκλα? Ναι. Πώς θα κάνει, δηλαδή, δεν είναι ταξίδι 5 ώρων. Mm-hmm. Δεν είναι λεωφορείο του κτέλ που θα πας 5 ώρες και θα πας στο σπίτι σου. Μάλιστα. Είναι ο άνθρωπος που περιμένει πώς και πώς να μπει μέσα να ξεκουραστεί. Δηλαδή το δικαιούται. Και προσέξτε, ο οδηγός δικαιούται, λέει η ναυτιλιακή. Δικαιούται κρεβάτι, δεν δικαιούται καμπίνα. Ναι. Προσέξτε το αυτό. Αυτό γίνεται πολλές φορές. Έρχομαστε σε διαμάχη με την ρεσεψιόν που μας δίνουν τις καμπίνες. Mm-hmm. Και όταν ζητάμε, ας πούμε, ότι θέλουμε να είμαστε μόνοι μας ή ξέρω εγώ για οποιοδήποτε λόγο, σου λένε όχι, δικαιούσε ένα κρεβάτι, δεν δικαιούσε μια καμπίνα. Ναι. Με το εισιτήριο που έχεις του φορτηγού, το οποίο σας πληροφορεί είναι και πολύ υψηλό. Ναι, έτσι, σωστό. Λοιπόν, γιατί δεν μπορούν να τις δώσουν τις καμπίνες, διότι τις έχουν κλείσει από τουρίστες. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί ο τουρίστας δεν θα δεχθεί να πάει με κάποιον. Εννοείται ότι πληρώνετε μια καμπίνα, εσείς θα έχετε την καμπίνα μόνος. Ναι, σωστό. Είτε έχετε τη γυναίκα είτε το παιδί σας. Ναι. Ωραία. Οπότε μειώνονται οι καμπίνες για τους οδηγούς, οπότε σου λέει εσύ οδηγέ θα έχεις κρεβάτι. Ναι. Οπότε θα σου βάλω μέσα και άλλους τρεις, τους οποίους δεν ξέρω ποιος θα είναι, ναι, οποιοδήποτε, και τελειώνει εκεί η ιστορία αυτή. Καταλάβατε. Μάλιστα. Είναι, δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία, εντάξει, περισσότερο όμως δεν τα γνωρίζει, αλλά θα πρέπει. Όχι, και είναι σοβαρό, διότι είστε 1600 άνθρωποι. 1600 άνθρωποι. Αν είστε εκτεθειμένοι μονίμως στον κίνδυνο μετάδοσης του κορονοϊού, μετά είστε. Ενδεχομένως να γίνει το κακό. Είστε, μετά γίνεστε, μετατρέπεστε χωρίς να το θέλετε σε ένα κίνδυνο και για τους Ιταλούς και για τους Έλληνες εδώ. Για όλους. Και για τις οικογένειές σας και για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ωραία. Πρέπει να ληφθεί άμεσα κάτι, να αναλυθούν μέτρα, να επιβάλλουν κάποια προστασία. Δηλαδή, όπως παράδειγμα λέμε τώρα για τους ταξιτζίδες, τους συναδέλφους, τους οποίους τους έχουν περιορίσει να βάζουν ένα άτομο μέσα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό γιατί δεν μπορεί να συμβεί στην ναυτιλιακή, δεν το καταλαβαίνω. Αυτά είναι πολλά. Ναι, μα έτσι είναι. Είναι λίγο ρητορικό το δεν το καταλαβαίνω. Συγγνώμη λίγο, αυτό τον επαγγελματία, τον οποίο δουλεύει μέρα νύχτα, έτσι, να βγάλει το μεροκάματό του. Το έχεις περικόψει, το έχεις βάλει κάποιους περιορισμούς. Ναι. Στην ναυτιλιακή, γιατί δεν μπορείς να βάλεις αυτούς τους περιορισμούς? Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Επειδή μιλάμε τώρα για εσάς που έρχεστε από την Ιταλία. Όταν μπαίνετε για να πάτε Ιταλία, εκτός αν δεν κατάλαβα εγώ καλά, όταν μπαίνετε για να φύγετε στο ελληνικό λιμάνι και να πάτε στην Ιταλία, γίνεται εκεί κάποιο rapid test ή είναι πάλι η πλατφόρμα? Όχι. Μόνο όταν επιστρέφουν. Μόνο η Ελλάδα το έχει αυτό, δεν το έχει η Ιταλία. Στην επιστροφή. Ούτε στην Ιταλία σας γίνεται κάποιο έλεγχο όταν φτάνετε εκεί, ας πούμε. Όχι. Μόνο η Ελλάδα κατά την είσοδο. Βάρκα γυαλό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριο Κουτζιόγλου. Εμείς θα επικοινωνήσουμε. Εμείς έχουμε ήδη επικοινωνήσει με το Υπουργείο Ναυτιλίας και θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής σε επαφή. Θα την ακούσετε στον αέρα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια.